Είναι πολύ φτωχές νομίζω οι ερωτήσεις σε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά θα ήθελα πρώτα απ' όλα έτσι τα δικά σας συναισθήματα. Πώς αισθάνεστε με όλο αυτό που συμβαίνει το τελευταίο διάστημα? Αρχικά θα θέλαμε και μέσω του κοπή σας, αφού μας δίνει την ευκαιρία και οι τρεις φοιτητικοί σύλλογοι, να εκφράσουμε τα θερμά και ειλικρινή μας συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων και στους τραυματίες να αναρρώσουν όσο το δυνατόν συντομότερα. Εντάξει, από τη μία είναι η θλίψη σίγουρα και η αγανάκτηση από την άλλη, γιατί υπάρχουν και στη Σπάρτη πάρα πολλοί φοιτητές που παίρνουν αυτό το δρομολόγιο και που το ένιωσαν πραγματικά μέσα τους, ότι κατά τύχη δεν ήταν ένας και από εμάς, που υπήρξε και ένα παιδί απόφυτος από το Τόδα. Ναι, ναι, ναι. Που δυστυχώς πια δεν είναι κοντά μας. Mm-hmm. Αλλά και πραγματικά το γεγονός ότι χάθηκαν τόσο άδικα οι συμφοιτητές μας. Νέα παιδιά, πραγματικά χωρίς καμία αισθήμα έχουν για αυτό το πράγμα και τόσο άδικα αυτό. Mm-hmm. Να διευκρινίσουμε για το φοιτητή από το Τόδο, ότι είναι ένας παλαιότερος φοιτητής, έτσι δεν είναι ένα παιδί, ναι, δεν ναι. ήταν ένα παιδί που φοιτούσε στην πόλη μας τώρα. Όχι, από φοιτητής, για Ποια είναι η άποψή σας γενικότερα, έτσι, για το πλαίσιο των ευθυνών, για όλα αυτά που συζητάμε? Θα μπορούσε, πιστεύετε, να έχει αποφευχθεί όλο αυτό? Πιστεύουμε ότι ναι, θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί. Γι' αυτό και όλα και στα συνθήματά μας και στην ανακοίνωση που βγάλαμε από κοινού οι τρεις φοιτητικοί σύλλογοι, μιλάμε για έγκλημα και όχι απλά για ένα ατύχημα. Γιατί ναι, γνωρίζουμε και δεχόμαστε ότι υπήρξε και η ευθύνη η ατομική, ότι έγινε το ανθρώπινο λάθος, αλλά από την άλλη, όπως δείχνουν και όλα τα στοιχεία, οι εργαζόμενοι στους σταθμούς και στο σιδηροδρομικό δίκτυο ολόκληρο φώναζαν πολύ καιρό ότι υπάρχουν λήψεις στους εξοπλισμούς, στις υποδομές, ότι δεν υπάρχει καταρτισμένο προσωπικό, ούτε επαρκές προσωπικό, για να μπορεί να λειτουργεί ο σιδηρόδρομος με ασφάλεια και να γίνουν τα δρομολόγια με ασφάλεια. Φάνηκε ότι μέχρι και εξώδικο είχαν φτάσει να στείλουν σωματεία. Αυτό που πραγματικά είναι το για μας, αυτό που μας εξοργίζει, ότι δηλαδή θα μπορούσε όλο αυτό να μην είχε συμβεί. Αν είχαν εισακουστεί οι εργαζόμενοι, αν δεν υπήρχε πίσω από όλο αυτό τη διεκδίκηση του κέρδους, του μέγιστου κέρδους από τις εκάστοτε εταιρείες, mm-hmm. θα ήταν τώρα οι συμφοιτητές μας κοντά μας. Και σίγουρα είναι ακόμη πιο τραγικό όλο αυτό, δεδομένου ότι χάθηκαν και νέα παιδιά, έτσι. Όχι ότι η ανθρώπινη ζωή ενός ανθρώπου που είναι 50 και 60 ετών έχει λιγότερη σημασία, αλλά σε κάθε περίπτωση σίγουρα γίνεται πιο τραγικό όταν φεύγουν τόσο νέοι άνθρωποι. Σίγουρα, σίγουρα. Εντάξει, αυτό που λέτε δεν είναι ζήτημα ηλικίας, αλλά σίγουρα ένα παραπάνω όταν είναι μικρά παιδιά αισθανόμαστε θλίψη και αυτό, αγανάκτηση. Mm-hmm. Το έχετε συζητήσει το θέμα με τους καθηγητές σας, με τους γονείς σας, γενικότερα το περιβάλλον σας, τι σας λέει για όλα αυτά? Οι καθηγητές μας, επειδή υπήρξε όλη αυτή τη εβδομάδα μια διαδικασία και από τους συλλόγους, να βρισκόμαστε όλοι μαζί φοιτητές, να συζητάμε, να δούμε πώς θα οργανώσουμε τη δράση μας. Ήτανε κοντά μας, μας στήριξαν στον αγώνα μας, στάθηκαν δηλαδή κοντά μας, έδειξαν κατανόηση και μας είπαν αυτό ακριβώς χαρακτηριστικά, ότι οφείλετε να παλέψετε και να αγωνιστείτε για ένα καλύτερο μέλλον, γιατί δεν θα σας ευχαριστεί τίποτα. Mm-hmm. Και αυτό το γνωρίζουμε και εμείς και γι' αυτό κιόλας αποφασίσαμε και συμμετείχαμε σε όλες τις κινητοποιήσεις μαζικά. Και... Mm-hmm. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Γενικότερα, μετά την οργή, μετά από όλα αυτά τα συναισθήματα, τα οποία νομίζω ότι κατέκλυσαν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, ποια είναι τα επόμενα βήματα, τι σκέφτεστε? Απογοητεύεστε με τον τόπο που ζείτε? Σκέφτεστε ανάποδα και λέτε, όχι, θα μείνω εδώ να το παλέψω? Ποιες είναι οι σκέψεις σας ύστερα από όλο αυτό? Σίγουρα υπάρχει απογοήτευση. Γνωρίζουμε όμως ότι δεν είναι μόνο θέμα της δικιάς μας της χώρας. Βλέπουμε ότι γίνονται ατυχήματα και σε άλλες χώρες. Πρόσφατα έγινε και στην Αμερική ένα ατύχημα. Mm-hmm.
Είχαν συμβεί πριν κάποια χρόνια στη Γερμανία. Οπότε, από τη μία υπάρχει αυτό ότι θέλω να φύγω από τη χώρα μου, αλλά από την άλλη βλέπεις κιόλας ότι παντού αυτά γίνονται. Θέλουμε να μείνουμε εδώ να παλέψουμε. Πολλοί φοιτητές λένε ότι από τη μία υπάρχει, ξέρεις, ότι δεν αντέχω άλλο, αλλά από την άλλη θέλω να αγωνιστώ για να μείνω στον τόπο μου, για να μείνω εδώ με την οικογένειά μου, να δημιουργήσουν εδώ τις οικογένειές τους. Mm-hmm. Εντάξει, αυτό υπάρχει δυσκολία στο να συμβεί. Δηλαδή δεν ευνοούν οι συνθήκες, να το πω έτσι, ούτε από την άποψη ότι κατά πόσο είναι εύκολο στη σημερινή εποχή να κάνει κάποιος οικογένεια στην Ελλάδα, ας πούμε, και με όλα αυτά που βλέπουμε, αλλά θέλουμε, δηλαδή εγώ η εικόνα που έχω για τους φοιτητές ότι θέλουν να παλέψουν για να μείνουν στον τόπο τους. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι και όλα τα παιδιά της δικής σας ηλικίας θα πρέπει να είναι μέρος της αλλαγής και όχι του προβλήματος, γιατί σίγουρα αποφασίζοντας να φύγετε από τη χώρα, χωρίς να το επιθυμείτε, κάνετε τα πράγματα χειρότερα, γιατί αφήνετε όλα αυτά τα οποία θα θέλατε να αλλάξετε σε ανθρώπους που ίσως να μην είναι ικανοί να τα διαχειριστούν. Σίγουρα χρειαζόμαστε τους νέους ανθρώπους για να βγουν μπροστά και να διαχειριστούν μια πραγματικότητα και φυσικά να την αλλάξουν. Σίγουρα, συμφωνούμε σε αυτό, ναι. Mm-hmm. Δεν πρέπει να αφήσουμε να διαιωνιστεί αυτή η κατάσταση και η νέα γενιά φαίνεται ότι είναι παιδιά που πραγματικά έχουν συνείδηση και ταυτόχρονα όρεξη να συμμετέχουν και να αλλάξουν πράγματα. Mm-hmm. Είστε ευχαριστημένοι από την κινητοποίηση την προχθεσινή. Νομίζω ότι ήταν από τις συγκεντρώσεις της πολυπληθής που έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια στη Σπάρτη. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι τόσο από την συμμετοχή των φοιτητών, αλλά μας χαροποίησε ταυτόχρονα και ιδιαίτερα ότι είδαμε και πολλούς μαθητές στους δρόμους, ότι στήριξαν τις κινητοποίησεις και εργαζόμενοι, ακόμα και μεγάλοι άνθρωποι συνταξιούχοι. Αυτό εμάς μας γεμίζει πραγματικά χαρά και αισιοδοξία και μας δίνει ψυχική ανάταση και μας δίνει και την όθηση να συνεχίσουμε τις δράσεις μας και ό,τι κάνουμε σε αυτά τα πλαίσια. Mm-hmm. Επειδή σας είδαμε και στο Δημαρχείο, υπήρξε κάποια παράσταση διαμαρτυρίας? Όταν τελείωσε η απογευματινή πορεία, μάθαμε ότι υπάρχει εκείνη την ώρα ότι ήταν υπό εξέλιξη Δημοτικό Συμβούλιο και αποφασίσαμε να πάμε να ζητήσουμε το πανό μας που είχαμε το μεγάλο να τοποθετηθεί έξω από το Δημαρχείο για να φαίνεται, να το βλέπει και ο κόσμος, ας πούμε. Αυτό δεν ήταν παράσταση διαμαρτυρίας, ήταν ότι πήγαμε να θέσουμε το αίτημά μας. Και να ακουστεί η φωνή σας, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα.